Πολύ. Θα απαντήσει ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κ. Μηταράκης. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ, για τις ερωτήσεις σας πάνω στο μεταναστευτικό. Μίλησα με στοιχεία και περιέγραψα τι έχει συμβεί το 2020, όχι απλώς τι σχεδιάζουμε για το 2021. Και στο 2020 η μείωση των ροών είναι 78%, στα νησιά 94%, οι αποφάσεις ασύλου που εκδόθηκαν αυξήθηκαν κατά 70%, η αποσυμφόρηση των νησιών μας από 38.000 άτομα τον Ιανουάριο σήμερα είναι 14.000, οι συνολικές αποφάσεις ασύλου είναι περίπου 40% θετικές και 60% αρνητικές. Και γι' αυτό έχουμε 22.000 άτομα στο πρόγραμμα Ήλιος. Άρα σας παρουσίασα φέτος συγκεκριμένα τι έγινε στις ροές, τι έγινε στην έκδοση αποφάσεων ασύλου, τι έγινε στην αποσυμφόρηση των νησιών. Από 38.000 κύριε Τσακαλώτε, σήμερα έχουμε 14.000. Αυτό είναι μία μείωση 62%. Διαρωτηθήκατε όμως ποτέ γιατί είχαμε συμφόρηση στα νησιά. Για δύο λόγους. Πρώτον, για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας του 2016, που η δικιά σας κυβέρνηση δέχθηκε, που έθεσε το γεωγραφικό περιορισμό και απαγόρευε τη μετακίνηση ετούν τον άσυλο από τα νησιά προς την υπηρετική Ελλάδα μέχρι να τελεσυδικήσει η απόφαση, έργο κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Το δεύτερο είναι η πολύ αργή νομοθεσία για το άσυλο, που εμείς αλλάξαμε με τον 46-36 του 19, τον 46-86 του 20 και γι' αυτό έχουμε 70% επιτάχυνση, το οποίο εσείς καταψηφίσατε, κύριε Τσακαλώτε. Άρα, μην μιλάτε για αποσυμφόρηση. Ως προς το θέμα της ευρωπαϊκής πολιτικής, οι χώρες του Βίζεγκρατ διαφωνούν απόλυτα με την πρόταση της Κομισιόν για το νέο σύμφωνο. Και η Ελλάδα διαφωνεί, γιατί θεωρούμε ότι ακόμα δεν έχει φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει. Και η Ελλάδα διαφωνεί με την προτινόμενη συμφωνία, γιατί στο τομέα της αλληλεγγύης δεν δημιουργεί τον υποχρεωτικό μηχανισμό που θέλουμε για την ίση κατανομή των βαρών. Και αυτή είναι μια διαπραγμάτευση που δυστυχώς, το λέω και στον κύριο Λοβέρδο, θα κρατήσει. Κύριε Λοβέρδο. Αυτό η ευρωπαϊκή διαπραγμάτευση, σήμερα είχαμε το Συμβούλιο Υπουργών, το τελευταίο της Γερμανικής Προεδρίας, που τελικά δεν υπήρχε σχέδιο ψηφίσματος. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα στην Ευρώπη για την επίτευξη των θέσεων της χώρας μας, αλλά αυτό δεν είναι ένα θέμα που αφορά μόνο την Ελλάδα, αφορά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως προς το θέμα των διάφορων δημοσιεύσεων που λέτε, κύριε Τσακαλώτε, νομίζω έχει τοποθετηθεί η Frontex ότι δεν υπάρχουν στοιχεία επαναπροωθήσεων. Και η χώρα μας έχει πει ξεκάθαρα: φυλάσσουμε τα σύνορά μας όπως επιβάλλουν και μας επιτρέπει ο ευρωπαϊκός κανονισμός. Τώρα, αν εσείς θεωρείτε ότι η χώρα μας δεν πρέπει να φυλάτε τα σύνορά της και να μας μπουν πάλι 1 εκατομμύριο άνθρωποι όπως μπήκαν το 2015, εμείς διαφωνούμε. Εμείς θεωρούμε ότι έχουμε ευθύνη απέναντι στη χώρα να προστατεύουμε τα σύνορά μας, που είναι και σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δήλωση της Frontex, η επίσημη δήλωση της Frontex, είναι ότι σύμφωνα με τη Frontex δεν υπάρχουν στοιχεία επαναπροωθήσεων. Και επειδή αναφέρεστε σε κάποια δημοσιεύματα και φωτογραφίες, θέλω να σας θυμίσω ότι επισήμως σε αυτά πηγή είναι η τουρκική ακτοφυλακή. Τα βίντεο και οι φωτογραφίες που δημοσιεύονται, η επίσημη πηγή τους είναι η τουρκική ακτοφυλακή. Άρα υπάρχει και ένα θέμα αντικειμενικότητας εδώ πέρα. Και ως προς το θέμα της διαφάνειας, ναι, εμείς πιστεύουμε απόλυτα στη διαφάνεια, στον τρόπο με τον οποίο φυλάσσουμε τα σύνορά μας, και γι' αυτό η Ελλάδα συμμετέχει εθελοντικά στην ομάδα εργασίας που συστήθηκε στη Frontex για να διερευνήσει όλα αυτά τα θέματα και με τη συμμετοχή και άλλων κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τις νέες υποδομές που είπε ο κύριος Λοβέρδος, γιατί αλλάζουμε όλο το εθνικό σύστημα υποδοχής, στη Σάμο, στην ΚΟ και στη Λέρο, το εργοτάξιο είναι ενεργό και είναι θέμα λίγων μιλών να ολοκληρωθούν αυτές οι νέες δομές που καταργούν το βαθύ, καταργούν την δομή στη Λέρο και δημιουργούν μια πιο ασφαλή δομή στην ΚΟ. Το ίδιο θέλουμε να κάνουμε στη Λέσβο και στη Χίο. Θυμάστε τις αντιδράσεις που υπήρξαν. Πλέον όμως στη Μυτιλίνη, σε συνεννόηση με το Δήμο Μυτιλίνης, υπάρχει ένας σχεδιασμός και αυτά τα έργα θα ξεκινήσουν και θα ολοκληρωθούν μέσα στο 2021. Ως προς το θέμα των επιστροφών, των απελάσεων, των μετεγκαταστάσεων. Από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα, για πρώτη φορά στη χώρα μας έχουμε θετικό ισοζύγιο. Φεύγουν νομίμως από τη χώρα μας περισσότεροι από όσοι έρχονται. Συνολικά έχουν φύγει από την 1η Ιανουαρίου μέχρι σήμερα 9.810 ετούντες άσυλο, ενώ οι ροές από την 1η Ιανουαρίου είναι 14.500. Για πρώτη φορά υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ
παράτυπων αφήξεων και νόμιμων αποχωρήσεων από τη χώρα μας. Αυτά, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Ορίστε, κύριε.